καλησπέρα σας από το Ζάγκρεπ της Γιουγκοσλαβίας. Σας καλωσορίζουμε στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Παρακολουθούμε ένα φιλμάκι το οποίο οι Ιουγκοσλάβοι διοργανωτές προβάλλουν για να μας γνωρίσουν το Ζάγκρεπ. Αυτή τη στιγμή ακούμε jazz μουσική με το κουαρτέτο jazz του Μπόσκο Πέτροβιτς. Περνάμε τώρα στην παλιά πόλη, στην Πέτρινη Πύλη, μια πύλη αφιερωμένη στην Παρθένο Μαρία, μια πύλη που έμεινε ανέπαφη παρόλες τις πυρκαγιές που έπληξαν την πόλη στο παρελθόν. Εδώ ο Βάλτερ Ντέσπαλγι θα μας συναντήσει με το κονσέρτο για τσέλο και ορχήστρα. Από τον Σούμαν που μόλις ακούσαμε σε ένα ροκ συγκρότημα, τις Μάγισσες, πολύ δημοφιλές εδώ στο Ζάγκρεπ, που μας υποδέχονται στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Πανεπιστημίου, ενός όμορφου κτηρίου Art Deco. Λάτου, το συγκρότημα του folk χορού σε παραδοσιακούς χορούς, τη μεγαλύτερη ανοιχτή αγορά στο Ζάγκρεπ, στην Τόλατς. Τα percussions και τα synthesizers του Igor Leshnik αντιχούν εδώ στους τεράστιους χώρους ενός επιχειρηματικού πολυόροφου γυάλινου κτηρίου. Και οι φιλαρμονικοί του Ζάγκρεπ με 100 περίπου μουσικούς θα μας παρουσιάσουν Handel μαζί με την χοροδία του Ιβάν Γκόραν Κόβατσιτς. Το γνωστό μουσικό σήμα της Eurovision σε διάφορες εκδόσεις, καθώς ο φακός μας ταξιδεύει στο Ζάγκρεπ. Και θα είμαι μαζί σας την απόψινή μεγάλη βραδιά με πληροφορίες και σχόλια για αυτό το διαγωνισμό που παρότι βάλλεται και κατηγορείται από πολλές πλευρές εξακολουθεί να αποτελεί ένα μεγάλο μουσικό γεγονός για την Ευρώπη. Αυτός είναι ο Ευρωγάτος για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα και αυτό που βλέπετε είναι το Λιζίνσκι Χολ, το μέγαρο που φιλοξενεί την απόψινή μας βραδιά. Και να οι παρουσιαστές του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα παρακολουθήσουμε απόψε, που είναι η Χέλγα Βλάχοβιτς και ο Όλιβερ Μλακάρ. Οι παρουσιαστές μας καλωσορίζουν και μας εξηγούν ότι ο Ευρωγάτος, που πριν από λίγο είδαμε, ένα έβριμα της Ιουγκοσλαβικής διοργάνωσης, θα είναι ο τρίτος απόψινός παρουσιαστής, αφού αυτός θα παρουσιάζει τα τουριστικά βίντεο κλιπ της κάθε χώρας και θα είναι η μασκότ και ο πανταχού παρόν του διαγωνισμού. Ο γάτος θα επικοινωνεί με το πολύγλωσσο ακροατήριό του σε μια παγκόσμια γλώσσα που λέγεται κινούμενο σχέδιο. Βρισκόμαστε στο Λιζίνσκι Χολ, στο Ζάγκρεπ, μια αίθουσα 700 θέσεων που έχει φιλοξενήσει πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες στον χώρο της μουσικής. Αρτίστες, καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη είναι απόψε εδώ μαζί μας για να δημιουργήσουν αυτή τη βραδιά.
Και εδώ, ενώ η παράδοση του διαγωνισμού θέλει τους περσινούς νικητές να ανοίγουν το διαγωνισμό με το τραγούδι τους, οι Ιουγκοσλάβοι διοργανωτές παίζουν μια στροφή από το τραγούδι «Rock Me Baby» του συγκροτήματος Ρίβα, που έφερε το διαγωνισμό από τη Λοζάνη στο Ζάγκρεπ. Εποφελούμενοι λοιπόν των καλωσορισμάτων των παρουσιαστών, να σας δώσω μερικές πρώτες εκτιμήσεις για αυτόν τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Καταρχήν, η διοργάνωση φέτος άλλαξε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, οι παρουσιαστές δεν εμφανίζονται πριν από κάθε συμμετοχή για να εισάγουν το τραγούδι τους. Bien sûr. Et il faut dire que dans la salle qui nous accueille ce soir, on écoute de la belle musique presque tous les jours. This is the place for music. But the songs you'll be hearing this evening are coming to you live from the Lisinski Hall in Zagreb, which has hosted many of the greatest artists in the world of music. Des artistes du monde entier se sont déjà produits ici, mais ce soir, cette salle est plus internationale que jamais. En effet, 22 pays membres d'Eurovision participent à ce 35e concours Eurovision de la chanson. Les artistes pleins de talent, vous allez voir dans quelques instants, vont interpréter des chansons que nous allons chantonner, j'en suis sûr, pendant toute une année. And maybe one of the songs you'll hear this evening will be the song you'll spend your summer with, or the song you fall in love to, or even the song with which you'll give someone a special message. So we wish you all a pleasant, pleasant evening. Ο 35ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision αρχίζει. Και αρχίζει από την Ισπανία. Από την Ισπανία που θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα ξεκινήσει ο Ευρωγάτος. Μια από τις αυτόνομες περιοχές της Ισπανίας, την Καταλωνία, διάλεξαν οι Ισπανοί για να γυρίσουν την κάρτ ποστάλ τους. Η Μεσόγειος και το ήπιο κλίμα χαρίζουν στη χώρα τόσο όμορφες παραλίες όσο και χιονοσκέπαστα βουνά. Χώρα με βαθιά ιστορική παράδοση, γενέτειρα του Σαλβατόρ Νταλί και τόσων άλλων, η Ισπανία εκπροσωπείται φέτος στο διαγωνισμό με δύο κοπέλες, δύο αδερφές, τις αδερφές Σαλαζάρ, την Ενκάρνα και την Τόνη, με καταγωγή τσιγκάνικη. Το τραγούδι τους είναι ένας συνδυασμός φλαμέγκο και σύγχρονης μουσικής. Πρώτη χώρα, Ισπανία. Τίτλος «Bandido». Συνθέτης Ραούλ Ορελιάνα και Χέι Μιστίνους. Στιχουργός Χωσέ Λουίς Αβέλ. Ερμηνεύουν η Αθούκαρ Μορένο. Διευθυντής ορχήστρας Εντουάρντο Λέια. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ. Όπως είδατε, οι τραγουδίστριες βγήκαν στη σκηνή. Δεν υπάρχει ήχος όμως στην αίθουσα. Και θα ξαναπάμε μάλλον από την αρχή. Το τραγούδι βέβαια είναι playback κατά το ίμιση και στα playback δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Και είναι και ένα από τα θέματα που συζητήθηκε εδώ, το θέμα των playback και κατά πόσον θα πρέπει οι χώρες να στέλνουν playback τραγούδια
Η αίθουσα χειροκροτεί. Ελπίζουμε αυτή τη φορά όλα να πάνε καλά. Και έχουμε την ατυχία να έχουμε κληρωθεί σαν χώρα δεύτερη. Η Ελλάδα είναι δεύτερη. Που σημαίνει ότι ίσως να μην έχουν πάρει τα πράγματα τη σωστή του τροπή από την αρχή. Από ό,τι βλέπω. Πάμε λοιπόν. We'll be right back.
νύχτα που χορεύω σε σκιές και σε σκοτάδια κρόβατο. Μες τα αστέρια, μες τα αστέρια σε γυρεύω, σε γυρεύω και στη μουσική του δρόμου σε ζητώ. Να μπορούσα να κλέψω το όνειρό σου, να καθώ στο μυρέτο σου. Όταν λες το σ' αγαπώ κι όταν φεύγεις χωρίς σκοπό. Τόση δρόμη πληγωμένη, τόσες πόρτες δίχως άνθρωπο και φως. Κάπου θα σε, κάπου θα σε ξεχασμένη, ξεχασμένη κι απ' τον ίδιο το δικό σου εαυτό. Να μπορούσα να κλέψω το όνειρό σου, τη μέρα που χαράζεις τη σιωπή. Τότε θα σε δυνατείς τον ήλιο να αντικρίσεις, μα το ξέρω θα δακρύσεις. Μα θα κλέψω το όνειρό σου, θα αγαπώ στο μυρέτο σου.
hani menürken düşünce. Ben çıldım, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde, susmuş dudaklarım. İsyanlarda gönlüm, zaman gardiyandım. Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim. Havan vermez hasretin, ay ay ay. Yaşlarındasın. Zoals je bent, hou je van mij. Ik wil alles met je delen. Wil alles voor je zijn.
Ακούσαμε φίλοι μου στο τραγούδι που εκπροσωπεί την Ολλανδία με τίτλο «I want to share everything with you». Κυρίες και κύριοι, καθώς έχετε αντιληφθεί, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή ήχου από το Ζάγκρεπ. Δεν ακούμε πλέον την κυρία Μπόκοτα και έτσι θα συνεχίσουμε τη μετάδοση από το στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Θα συγχωρήσετε κάποια πιθανά κενά και ίσως κάποιες παραλήψεις στο σχολιασμό. Ευχόμαστε βέβαια να αποκατασταθεί σύντομα η διάρκεια. Συνεχίζουμε, περνάμε στο επόμενο τραγούδι, το Λουξεμβούργο. When I'm dreaming of you. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Όταν σε ονειρεύομαι» και ερμηνεύει η Σελίν Γκαρσό. Je te vois tout en haut des tours, dans les buildings de Singapour, sous un peu de pluie à Cherbourg, dans les jardins du Luxembourg, loin toujours. Un vol d'oiseau sur Manhattan revient me dire que tu t'éloignes. Je désire notre amour au fil de tes absences, et c'est comme un été qui commence quand je te rêve. Des aérogares, je te croise au fond des regards, derrière les glaces bleues des miroirs. Je devine ton visage en toutes les transparences, des voyages que je fais en silence quand je te rêve. Και κύριοι, αντιμετωπίζω ένα τρομερό πρόβλημα και όχι μόνο εγώ εδώ στη Ιουγκοσλαβία. Δεν έχουμε ήχο για Αθήνα. Λυπάμαι πολύ γιατί πέρασαν τα τραγούδια της Ελλάδας, του Βελγίου, της Τουρκίας, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου χωρίς σχόλιο, ακριβώς γιατί προσπαθούσαν οι Ιουγκοσλάβοι να αποκαταστήσουν την ηχητική επαφή μου με Αθήνα. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί και να μην αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα. Είναι η σειρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Βλέπουμε σκηνές από το Λονδίνο και την Tower Bridge. Βλέπουμε το κάστρο Conway και θα μεταφερθούμε σε λίγο στο Cardiff, στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, που είναι λίγες μόνο ώρες από το Λονδίνο.
Ουαλή είναι και η 15χρονη Έμα, η τραγουδίστρια του Ηνωμένου Βασιλείου, που με το τραγούδι «Δώσε λίγη αγάπη πίσω στον κόσμο» ελπίζει ότι θα κάνει ένα καλό ξεκίνημα στην καριέρα της. 7η χώρα λοιπόν, Ηνωμένο Βασίλειο, τίτλος τραγουδιού «Give a little love back to the world», συνθέτης ηχουργός Paul Curtis, ερμηνεύτρια Διευθυντής Ορχήστρας Aileen Ainsworth. Ήταν το τραγούδι του Ηνωμένου Βασιλείου, νούμερο 7 στην κλήρωση, του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει κερδίσει σε αυτό το διαγωνισμό 4 φορές ως τώρα, το 67, το 69, το 76 και το 81, και πέρσι ήταν στη δεύτερη θέση με 130 βαθμούς. Επιστρέφουμε στην Χέλγα Βλάχοβιτς, την οικοδέσποινά μας, και να σας πληροφορήσω ότι η επιλογή της Χέλγα για την απόψινη βραδιά έγινε με ψηφοφορία του κόσμου στο Ζάγκρεπ και έφερε τη Χέλγα πρώτη με μεγάλη διαφορά στις ψήφους. Η αίθουσα που βρισκόμαστε στο Λιβίνσκι μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλη, είναι χωρητικότητας 700 θέσεων, αλλά απόψε έχουμε το μεγαλύτερο ακροατήριο στον κόσμο. 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν αυτή τη βραδιά. Και αυτή τη χρονιά, που είναι χρονιά αφιερωμένη στον ευρωπαϊκό τουρισμό, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision μεταδίδεται και σε χώρες εκτός Ευρώπης, στις χώρες της Intervision και για πρώτη φορά στην Αυστραλία, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, η Χέλγα του στέλνει ένα θερμό χαιρετισμό και εγώ στέλνω την ευχή να μην έχουμε άλλα προβλήματα στη μετάδοση. And I would like to take this opportunity, ladies and gentlemen, to wish all of you watching the Eurovision Song Contest for the first time a very warm hello.
Και από τις ευχές της Χέλγα περνάμε στον Ευρωγάτο και στην Ισλανδία. Πηγές και νερά περιμένουν τον Ευρωγάτο στην Ισλανδία. Η Ισλανδία είναι το άκρο του κόσμου. Μια χώρα στο βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, μια κοινότητα ειρήνης, εκεί που η φωτιά σμίγει με τον πάγο, εκεί που τα νερά είναι καθαρά, ο αέρας ακόμα δημιουργεί. Μια χώρα τόσο μακρινή που στέλνει ένα ακόμα τραγούδι. Έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού της. Ένα τραγούδι που επιλέχθηκε ανάμεσα σε 200 που είχαν κατατεθεί για αυτό το διαγωνισμό. Θα το ερμηνεύσουν ο Γκρέταρ Όρμπαρτον και η Σίγριν Μπέιντερ Ντότιερ, που αποτελούν και το συγκρότημα Τόρντερ, που μοιράζονται το πάθος για τη μουσική, τα άλογα, τις γνωριμίες και τα ταξίδια, από ό,τι μας πληροφορούν. 8η χώρα λοιπόν, Ισλανδία, τίτλος Eight Lagen. Συνθέτης Horror Olafsson. Στιχουργός Aul Sigurdsson. Ερμηνευτές Σόρνιν. Διευθυντής ορχήστρας Γιόν Σέλιερ. Τραγούδι της Ισλανδίας, που τώρα δεν έχει κερδίσει ποτέ σε αυτό το διαγωνισμό και πέρσι ήταν 22η με 0 βαθμούς. Η Νορβηγία είναι η χώρα των Βίκινγκς. Είναι η χώρα των φιόρδ, των βουνών, των δασών. Η χώρα που υπήρχε και διατηρεί την ισορροπία της. Η χώρα των αντιθέσεων, των χειμερινών σπορ. Νορβηγία. Η φύση συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο. Μια φύση σκληρή και άγρια που γίνεται όμως τόσο γλυκιά μήπως δεν τα μεσολύσει ο ήλιος. Ο Κέτιν Σκόπεν για τρίτη φορά στην καριέρα του θα εκπροσωπήσει την Νορβηγία σε αυτό το διαγωνισμό. Ο Κέτιν που δηλώνει με πάθος ότι τις 4 ώρες προσπαθεί να μάθει ελληνικά. 9 χρυσή δίσκη και 2 αθηναίοι επιστρέφουν την καριέρα του.
διευθυντής ορχήστρας Πέτε Κνούσεν. Η συμμετοχή της Νορβηγίας που έχει κερδίσει το 85 αυτό το διαγωνισμό και πέρσι ήταν 17η με 30 βαθμούς. Ισραήλ τώρα, ένα λουλούδι για το Ισραήλ και τον Ευρωγάτο. Το Ισραήλ, η χώρα με τις 4 θάλασσες και τον πληθυσμό των 4 εκατομμυρίων, με έξοδο στη Μεσόγειο από τη μία πλευρά και το Αιλάτ στο νότιο σημείο από την άλλη. Η Νεκρά Θάλασσα είναι το χαμηλότερο σημείο στη Γη και η περιεκτικότητά της Αιλάτ είναι τόσο μεγάλη που μπορείς να κουμπίσεις εφημερίδα στην επιφάνειά της χωρίς να βρεχεί το χαρτί. Η Ρίτα, η εκπρόσωπος του Ισραήλ φέτος, είναι μια γυναίκα με ενδιαφέρουσα καριέρα στην πατρίδα της. Ρόλοι στο θέατρο, 9 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο ραδιόφωνο, 6 χρυσή δίσκη, πρωταγωνιστική ρόλη στο σινεμά και τώρα η συμμετοχή της στη Eurovision επιβεβαιώνουν τον τίτλο «Γυναίκα της δεκαετίας» που μεγάλο ισραηλίτικο περιοδικό της απέμεινε. Ο τίτλος του τραγουδιού της είναι «Κοίταξέ με» ή τραγουδώντας τους δρόμους, ακολουθώντας τη μια ή την άλλη μετάφραση του τραγουδιού. Δέκατη χώρα, Ισραήλ, τίτλος «Σαρά Μπαρχοβότ», συνθέτης Ραμί Κλάινστάιν, στιχουργός Τρούγια Λαχάβ, ερμηνευτής Ρίτα. Διευθυντής ορχήστρας Ραμί Λιβάιν. ישנת שקט ורע התכסיתי במעיל לא רוצה להביט השארתי הכל מונח ואת צרור המפתחות את הבקת
Δύο φορές στο διαγωνισμό και πέρσι ήταν 12ο με 50 βαθμούς. Η Δανία κληρώθηκε 10η στο φετινό 35ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα από τη Δανία. Μας προσκαλεί λοιπόν η Δανία να την γνωρίσουμε ταξιδεύοντάς μας σε όλα τις ταξιοθέατα, το Βασιλικό Παλάτι και τη μαγική πόλη από μινιατούρες, τη Legoland, όπου εκατομμύρια εκατομμυρίων εξαρτήματα των παιχνιδιών Lego σχηματίζουν κάστρα και μνημεία. Την 17χρονη Λόνι Ντεβάντιε στέλνει η Δανία στο Ζάγκρεπ και το τραγούδι της «Hallo, hallo». Είναι η πρώτη εμφάνιση της Λόνι και το ξεκίνημα της καριέρας της. Ρεαλίστρια μας δηλώνει ότι θα ήθελε να γίνει τραγουδίστρια, αλλά αν δεν τα καταφέρει, η Λόνι θα στραφεί στη δημοσιογραφία. Ενδέκατη χώρα, Δανία. Τίτλος τραγουδιού «Hallo, hallo». Συνθέτης John Hating και Torben Leandager. Τυχουργός Kelt Hike. Ερμηνεύτρια Λόνι Ντεβάντιερ. Διευθυντής ορχήστρας Henrik Krosgaard. Yeah.
τραγούδι της Δανίας που έχει κερδίσει το 63 αυτό το διαγωνισμό και πέρσι είχε καταταθεί τρίτο με 111 ψήφους και περνάμε κατευθείαν στην Ελβετία όπου ο Ευρωγάτος μας θα καταφέρει να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και να γευθεί το κίτρινο τυρί της Ελβετίας. Για την Ελβετία τα πράγματα είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους και ξεκάθαρα. Ακρίβεια στο χρόνο, όμορφη φύση, σοκολάτες και μαλακά κίτρινα τυριά, φολκλόρ και παράδοση. Κοντά σε αυτά, τράπεζες και ασφάλειες, συνεταιρισμοί και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ένα τραγούδι γυρίζει στον κόσμο είναι ο τίτλος της συμμετοχής της Ελβετίας. Θα το ερμηνεύσει ο Έγκον Έγκεμαν, ένας μουσικός με κλασική παιδεία, αφού σπούδασε κλασικό βιολί. Το 1989 αποφάσισε να ακολουθήσει μια σόλο καριέρα στο τραγούδι και η επιτυχία του τον έφερε στον 35ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 12η χώρα, Ελβετία. Τίτλος «Musik klingt in der Welt hinaus». Συνθέτης τυχουργός Κορνέλια Λάκνερ. Ερμηνευτής Έγκον Έγκεμαν. Διευθυντής ορχήστρας Μπέλα Μπαλίντ. Spielt in du, wenn sie die Muse küsst und auch in Moll, wenn ihr zum Weinen ist, ich bleib ihr treu, möchte sie nie verlieren, will zu ihr stehen, sie ist ein Teil von mir. Αυτή ήταν η συμμετοχή της Ελβετίας που έχει κερδίσει το διαγωνισμό το 56 και το 88, ενώ πέρσι ήταν 13η στην κατάταξη με 47 βαθμούς. Η Γερμανία τώρα και τι πιο επίκαιρο από το τείχος. Η κοιλάδα του Ρήνου με τα αμπέλια και τα παλιά κάστρα, η παράδοση και η ιστορία, η όμορφη φύση αλλά και οι ρυθμοί ζωής μιας σύγχρονης χώρας δημιουργούν την εικόνα της Γερμανίας του σήμερα. Της Γερμανίας που αντιπροσωπεύεται φέτος από το τραγούδι «Ελεύθερος να ζήσω» και από την Chris Kempers και τον Daniel Kovacs.
Η Chris γεννήθηκε το 1965 και έχει συμμετάσχει κάνοντας φωνητικά σε πάρα πολλές δουλειές με μεγάλους γερμανούς καλλιτέχνες. Ο Ντάνιελ γεννήθηκε το 1956 στη Ιουγκοσλαβία και από το 1968 ζει στο Μόναχο. Είναι επιτυχημένος παραγωγός και παρουσιαστής εκπομπών στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση και λατρεύει τη γιόγκα. 13η χώρα, Γερμανία. Τίτλος «Try to live». Συνθέτης Ραλφ Ζίγκελ. Στιχουργός Μίκαελ Κούντσε. Ερμηνευτές Κρις Κέμπες και Ντάνιελ Κόβατς. Διευθυντής ορχήστρας Ράινερ Πίτς. Συμμετοχή της Γερμανίας στη 13η θέση. Η Γερμανία έχει κερδίσει το 82 και πέρσι ήταν 14η με 46 βαθμούς. Πασαρέλα, μόδα και haute couture για τον Ευρωγάτο. Βέβαια μιλάμε για τη Γαλλία. Ο Σικουάνες και τα πλοιαράκια του, το Champs-Élysées, ο πύργος του Άιφελ και ο καθεδρικός της Sacré-Cœur είναι οι γνωστές εικόνες της πόλης του. Η Γαλλία όμως δεν είναι μόνο το Παρίσι. Είναι η κοιλάδα της Γουάρ, είναι η Côte d'Azur, είναι η χώρα από τον Ατλαντικό ως τη Μεσόγειο. Η Γαλλία συμμετέχει φέτος με το τραγούδι «Τα Blues των Λευκών και των Μαύρων» και με την Joëlle Ursule, χορεύτρια, μανεκέν και τραγουδίστρια. Γεννημένη στις Αντίλες πριν από 30 χρόνια, η Joëlle ελπίζει ότι ο 35ος διαγωνισμός τραγουδιού θα είναι ο καιρός της και θα δώσει φέτος τη νίκη στη Γαλλία. 14η χώρα, Γαλλία, τίτλος White Black Blues, συνθέτης Georges Guédemoussac, στιχουργός Serge Gainsbourg, ερμηνεύτρια Joëlle Ursule. Και ευθυντής ορχήστρας Régis Dupré.
έχει κερδίσει 5 φορές αυτό το διαγωνισμό, ενώ πέρσι ήταν 8η με 60 βαθμούς. Και ερχόμαστε στη Ιουγκοσλαβία. Η Ιουγκοσλαβία είναι η χώρα του και ο καθρέφτης του, του Ευρωγάτου. 15η σειρά της φιλοξενούσας χώρας, στο Ντουμπρόβνικ, στην Αδριατική, θα εστιάσει ο φακός του Ιουγκοσλαβικού κλιπ. Μεσαιωνική πόλη με μια ιστορική περηφάνεια, τουριστικό κέντρο συνδυάζει παρελθόν και παρόν, σύγχρονες ανέσεις και όμορφες ακτές. 19χρονη η Τατιάνα Ματέια Στάιτσι, η τραγουδίστρια της Ιουγκοσλαβικής συμμετοχής. Με μεγάλες επιτυχίες όχι μόνο στην πατρίδα της, αλλά και σε τουρνέ της στη Βρετανία και τον Καναδά, η Στάιτσι είναι πολύ δημοφιλής εδώ στο Ζάγκρεπ και δεν υπάρχει βιτρίνα μαγαζιού στο κέντρο της πόλης που να μην φιλοξενεί μία τουλάχιστον φωτογραφία της. «Ας τρελαθούμε» είναι ο τίτλος του τραγουδιού. 15η χώρα, Ιουγκοσλαβία. Τίτλος «Χάιντελ Ντα Λουντουγέ Μοβενόσι». Συνθέτης «Ζρίνκο Τούτιτς», στιχουργός «Ζρίνκο Τούτιτς» και «Αλκαβούικα». Ερμηνεύτρια «Η Τάιτσι». Διευθυντής ορχήστρας «Ιγκόρ Κούλιερικ». Ήταν η συμμετοχή της Ιουγκοσλαβίας στο νούμερο 5, της Ιουγκοσλαβίας που κέρδισε πέρσι στη Λοζάνη, είχε έρθει πρώτο τραγούδι με 137 ψήφους. Mm.
Μετά την παρουσίαση και της 15ης συμμετοχής και πάλι ο παρουσιαστής μας πληροφορεί ότι αυτή η βραδιά είναι μια μουσική περιοδία μέσω της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι σαν μια ορχήστρα όπου όλοι οι μουσικοί παίζουν το σόλο τους, συνεισφέρουν όμως τη δημιουργία μιας κοινής μελωδίας. Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision πάντα ήθελε να συνεισφέρει σε μια καλύτερη αντίληψη του πλούσιου και πολύχρωμου μοσαϊκού των ευρωπαϊκών πολιτισμών. Φυσικά, ο καλύτερος τρόπος για να το αντιληφθούμε είναι να ταξιδέψουμε. Πράγματι, φέτος είναι η Ευρωπαϊκή Χρονιά Τουρισμού. Απόψε, η τηλεόραση του Ζάγκρεπ έχει την ευχαρίστηση να συνεργάζεται με την ομάδα για τη Χρονιά του Ευρωπαϊκού Τουρισμού για αυτό το διαγωνισμό. Τα κλιπ, οι cartes postales που παρουσιάζουν και εισάγουν τις χώρες, έχουν το λογότυπο της χρονιάς. Ένα πουλί που συμβολίζει την ελευθερία του να ταξιδεύεις και ένα κύκλο από χρυσά αστέρια που συμβολίζουν την Ενωμένη Ευρώπη. Ο σκοπός της Χρονιάς Ευρωπαϊκού Τουρισμού είναι να αναπτύξει τη συνείδηση του ρόλου του τουρισμού μέσα σε μια Ενωμένη Ευρώπη για να πλησιάσουμε όλοι περισσότερο με στόχο να μπορούμε να σεβαστούμε και να περισσώσουμε τους ξεχωριστούς μας πολιτισμούς και το φυσικό μας περιβάλλον. Αυτή η μέρα, η 5η Μαΐου, η σημερινή, είναι επίσης η μέρα της Ευρώπης. Γι' αυτό όλοι μας οι χαιρετισμοί στην Ευρώπη και ας επιστρέψουμε τώρα στο ταξίδι μας με τα τραγούδια. Aujourd'hui, ce soir, comme vous le voyez, au sein de cet orchestre européen, c'est Zagreb qui donne le rythme, auquel tous accordent leur jeu. Alors, gardons le rythme et que la musique continue. Ας κρατήσουμε το ρυθμό και ας συνεχίσει η μουσική, μας είπε ο Όλιβερ, και περνάμε στην Πορτογαλία, όπου ο Ευρωγάτος ψαρεύει και ψαρεύει βέβαια πορτό. Το Πόρτο είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη στην Πορτογαλία και το κέντρο παραγωγής κρασιού. Βρίσκεται στο στόμιο του ποταμού Ντούρο. Οι γέφυρες συνδέουν τους λόφους πάνω στους οποίους η πόλη είναι χτισμένη και τα παραδοσιακά χειροποίητα προϊόντα μαζί με κάποιες επισκέψεις στα κελάρια όπου φυλάσσονται κρασιά του περασμένου αιώνα είναι οι δύο άξονες για τον επισκέπτη της πόλης. «Πάντα υπάρχει κάποιος» είναι ο τίτλος του τραγουδιού της Πορτογαλίας. Το τραγουδά η Νούσα, 23 χρονών, από τη Βόρεια Πορτογαλία. Το 1988 βραβεύτηκε στον Εθνικό Μουσικό Διαγωνισμό και φέτος επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη χώρα της ανάμεσα σε 10 άλλους καλλιτέχνες. 16η χώρα, Πορτογαλία. Τίτλος «A Sempre Alguém», συνθέτης Γιάν Βαν Ντίκ και Λουίς Φιλίπε, στιχουργός Φρανσίσκο Εφεντερίκο Τεοτόνιο, ερμηνεύτρια Νούσα. Διευθυντής ορχήστρας Carlos Moniz.
είχα το έκτο τραγούδι, το τραγούδι της Πορτογαλίας, που δεν έχει βραβευτεί ακόμα, πέρσι ήταν 16η με 39 βαθμούς. Στην Ιρλανδία, η απόλαυση του γνήσιου Ιρλανδέζικου καφέ. Η καταπράσινη επίπεδη χώρα, με τον διάσημο καφέ και την περηφάνεια των κατοίκων της για την ιστορία και τα χειροποίητα παραδοσιακά τους προϊόντα. Το Δουβλίνο, μια πρωτεύουσα με πολλά μνημεία και σύγχρονους ρυθμούς, και η μουσική, η αγαπημένη όλων των Ιρλανδών, που ισχυρίζονται ότι εκφράζονται καλύτερα με ένα τραγούδι. Το φετινό τους τραγούδι λέγεται «Κάπου στην Ευρώπη» και το τραγουδά ο Liam Riley. Ο Liam έχει κάνει χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και σκοπεύει να περιοδεύσει στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 17η χώρα, Ιρλανδία. Τίτλος τραγουδιού «Somewhere in Europe». Συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής Liam Riley. Διευθυντής ορχήστρας Noel Callahan. It's been a long time since we were together. I'm back in Ireland and I miss you more than ever. In early spring we parted and I've been here since then. But if I could only see you once again. Έχει κερδίσει η Ιρλανδία σε αυτό το διαγωνισμό, της οποίας το τραγούδι ακούσαμε, και πέρσι ήταν στη 18η θέση με 21 ψήφους. Σουηδία, Σκι και βέβαια η Άμπα, το διάσημο συγκρότημα που ξεκίνησε την καριέρα του από αυτό το διαγωνισμό. Ο βασιλιάς της Σουηδίας βραβεύει κάποιο νικητή σε τελετή για τα Νόμπελ στο Concert Hall. Στην Στοκχόλμη, με την ιστορική παλιά της πόλη, μεταφερόμαστε τώρα. Καθαρά νερά, τόσο πολύ που μπορεί κανείς να ψαρέψει σολομούς στην καρδιά της Στοκχόλμης. Σκι και ο ήλιος του Μεσονυκτίου είναι οι προκλήσεις της Σουηδίας για τον επισκέπτη.
Σαν τον αέρα λέγεται το τραγούδι της Σουηδίας που θα το ερμηνεύσει ένα τετραμελές γκρουπ όπως ακριβώς και η Άμπα το 1974 στο Μπράιτον. Η Έντι Ναντάλ. Από το 1978 οι Έντι Ναντάλ δουλεύουν μαζί και αποτελούνται από δύο ζευγάρια αδερφών, τους Λάθε και Μπέρτι Λεντίν και τους Σιμών και Φρανκ Αντάλ. 18η χώρα, Σουηδία. Τίτλος Ζόμεν Βίν. Συνθέτης Μίκαελ Βέντ, στιχουργός Μίκαελ Βέντ. Ερμηνευτής Έντι Ναντάλ. Διευθυντής ορχήστρας Κουρτ Έρικ Χόλμκουιστ. Ήταν η συμμετοχή της Σουηδίας που έχει κερδίσει το διαγωνισμό το 1974 και το 1984 και πέρσι ήταν τέταρτη με 98 βαθμούς. Ιταλία βέβαια όπως θα καταλάβατε και σπαγκέτι για τον Ευρωγάτο. Η σειρά της γειτονικής Ιταλίας, μιας χώρας με ιστορία και παράδοση, με πολιτισμό και βέβαια με πολλή μουσική. Η Σκάλα του Μιλάνου, η Νάπολη με την Πομπιεία, η Ρώμη, η Φλωρεντία με το Πόντε Βέκιο. Αυτή είναι η Ιταλία που στέλνει φέτος στο Ζάγκρεμπ ένα μεγάλο τραγουδιστή της, τον Τότο Κουτούνιο με το τραγούδι του «Μαζί» το 1992 που μιλάει για την ενοποίηση της Ευρώπης. Ο Κουτούνιο έχει γνωρίσει μεγάλες επιτυχίες. Ήταν ο συνθέτης τραγουδιών του Τζον Ντασέν, της Δελιδά, του Τζόνι Χάλιντεϊ, της Μιρέι Ματιό. Πολλοί χρηστοί δίσκοι, πολλά βραβεία σε φεστιβάλ και πολλά γνωστά τραγούδια απαρτίζουν την καριέρα του Τότο Κουτούνιο. 19η χώρα, Ιταλία. Τίτλος «Μαζί» το 1992. Συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής Τότο Κουτούνιο. Διευθυντής ορχήστρας Τζιάνι Μαντονίνι. Είσαι...
unite, unite Europe. Con te, così lontano e diverso. Con te, amico che credevo perso. Io e te, sotto lo stesso sogno, insieme, unite, unite, unite. E per te, donna senza frontiere, stesse bandiere, io e te, sotto lo stesso cielo, insieme, unite, unite, unite. Ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας, 19η στον αριθμό. Η Ιταλία έχει κερδίσει μία φορά το 64 και πέρσι είχε τοποθετηθεί ένατη με 56 βαθμούς. Είχε ισοψηφίσει με εμάς, με την Ελλάδα. Αυστρία τώρα, η χώρα της μουσικής και ο Ευρωγάτος πανευτυχής τραγουδά. Βίαννη, η πόλη της μουσικής, μια όμορφη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Ο Δούναβης, οι Δυτικές Άλπεις, η ιστορία και η σύγχρονη ζωή συνδέονται, δημιουργώντας την εικόνα μιας ευημερούσας ευρωπαϊκής χώρας. Και βέβαια, τα παραδοσιακά βιενέζικα γλυκά. Η Σιμών και το τραγούδι της «Πουθενά τύχη» θα εκπροσωπήσουν την Αυστρία. Η Σιμών, τραγουδώντας με το γκρουπ «Peter Pan», είναι Μάουερ Μέρ, συνθέτης Βόλφγκαν Μπέρι, στιχουργός Μάριο Μποτάτσι.
πρώτο τραγούδι που ακούσαμε, στο νούμερο 20 δηλαδή, ήταν το τραγούδι της Αυστρίας που νίκησε το 66 και πέρσι ήρθε πέμπτη με 97 βαθμούς. Έχουμε περάσει στο όμορφο νησί της Κύπρου, στο νησί της Αφροδίτης. Το νησί της Αφροδίτης με τα μεσογειακά γνωρίσματα, τη φιλοξενία, την ιστορία και τις ομορφιές του μεταφέρεται στις οθόνες μας. Ακτές αλλά και χιονισμένα βουνά, γραφικά χωριά και πόλεις και ένα τραγούδι με τίτλο «Μιλάς πολύ» που έρχεται στο Ζάγκρεπ με ερμηνευτή τον Χάρη Αναστασίου ή Αναστάζιο. Ο Χάρης Αναστασίου έχει σπουδάσει χορό στη Νέα Υόρκη και έχει τη δική του σχολή χορού στη Λεμεσό. Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει στο διαγωνισμό, αφού το 87 είχε συνοδέψει το κυπριακό τραγούδι «Άσπρο Μαύρο». Η 21η χώρα Κύπρος. Τίτλος τραγουδιού «Μιλάς πολύ». Συνθέτης John Vickers. Στιχουργός Χάρης Αναστασίου. Ερμηνευτής ο Χάρης Αναστασίου. Διευθυντής ορχήστρας John Vickers. Με 51 ψήφους. Η Φινλανδία είναι η χώρα της σάουνα. Είναι όμως και η χώρα των χιλίων λιμνών. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πάνω από 180.000 λίμνες. Μια χώρα με μήκος πάνω από 1.000 χιλιόμετρα που στέλνει φέτος στο Ζάγκρεπ για πρώτη φορά ένα τραγούδι στη σουηδική γλώσσα. Είναι το τραγούδι «Ελεύθερος» που τραγουδά το συγκρότημα Beat. Ο λόγος για τον οποίο θα ερμηνευτεί στα σουηδικά είναι ότι το 6% του πληθυσμού της Φινλανδίας έχουν σαμητρική.
κυριαρχεί γλώσσα τα σουηδικά και πάρα πολλές φορές οι θέσεις σουηδόφωνες έχουν καταταχθεί στις πρώτες θέσεις στην επιλογή για το διαγωνισμό της Eurovision, μέχρι φέτος που σουηδόφωνο τραγούδι ήρθε πρώτο. 22η χώρα, Φινλανδία. Τίτλος Free. Συνθέτης Kim Engblom, Jane Engblom, Tina Krause. Δικουργός Tina Engblom Coriander. Ερμηνευτής στο συγκρότημα Beat. Διευθυντής ορχήστρας ο Όσι Αχβελάχτη. Το 22ο τραγούδι, το τραγούδι της Φινλανδίας, που δεν έχει κερδίσει ποτέ ως τώρα στο διαγωνισμό, ενώ πέρσι ήταν 7η με 76 βαθμούς. Voilà. Περνάμε πάλι στους παρουσιαστές μας, οι οποίοι μας λένε ότι τήρησαν την υπόσχεση που μας έδωσαν στην αρχή, ότι θα έχουμε δηλαδή μια βραδιά γεμάτη όμορφη μουσική. Με την Φινλανδία. Οι επιτροπές είναι 16 μελείς, μισή άντρες, μισή γυναίκες και οι ηλικίες είναι από 15 έως 60 χρονών. Οι επιτροπές δίνουν από 1 βαθμό έως 12 που είναι το άριστα, ενώ οι ενδιάμεσοι βαθμοί 9 και 11 δεν υπάρχουν. Οι παρουσιαστές εδώ και πάλι μας μιλούν για την Ιουγκοσλαβία, παρομοιάζοντας την με ορχήστρα, επιμένουν πάρα πολύ σε αυτή την παρομοίωση. Με ορχήστρα λοιπόν, όπου άλλα μουσικά μέρη παίζει το κάθε όργανο, ενώ η μελωδία που δημιουργείται είναι κοινή. Έτσι λοιπόν και στη Ιουγκοσλαβία διαφορετικά κλίματα, κουζίνες, ήθη και ρεύματα δημιουργούν την ενότητα της χώρας. Το φιλμάκι που θα δούμε σε λίγα λεπτά, ενώ οι εθνικές επιτροπές ψηφίζουν, αφορά βέβαια τη Ιουγκοσλαβία και είναι και πάλι τουριστικό, αφού το 1990 είναι η χρονιά του ευρωπαϊκού τουρισμού. Και πάλι από το Λιζίνσκι Χολ στο Ζάγκρεμπ της Ιουγκοσλαβίας, και ενώ παρακολουθείτε σκηνές από το φιλμάκι γνωριμίας με την Ιουγκοσλαβία, εγώ να σας παρουσιάσω τουλάχιστον τους
come to the very exciting moment we've been waiting for. Στο δεύτερο μέρος του διαγωνισμού, όπως βλέπουμε και από το φόρεμα της Χέλγα που έχει αλλάξει, μας παρουσιάζει τον κύριο Φρανκ Νεφ, τον γραμματέα του διαγωνισμού και γενικό υπεύθυνο για τη βαθμολογία. Όλιβερ ρωτάει πώς πήγε η συνεργασία με τη Ιουγκοσλαβική τηλεόραση. Πολύ καλά, απαντά ο Φρανκ Νεφ. Télévisia Zagreb pour l'excellence de son travail, de sa gentillesse et sa sympathie tout au cours de cette semaine. Και τη συμπάθειά της για όλη αυτή τη βδομάδα. Μάλιστα, τους είπε και χβάλα, που σημαίνει στα Ιουγκοσλάβικα ευχαριστώ. Αυτό το έχουμε μάθει. Χαιρετάμε και όλους τους βοηθούς του κυρίου Φράγκνερ. Και μπορούμε να περάσουμε στη ψηφοφορία. Η κάθε χώρα με τη σειρά που πληρώθηκε θα ψηφίζει, αρχίζοντας από το τραγούδι που παίρνει τις λιγότερες ψήφους και βέβαια θα δίνει στο τέλος το τραγούδι στο οποίο δίνει το άριστα, δηλαδή το 12. Είπαμε ότι ψηφίζουν από 1 ως 12 βαθμούς, ενώ δεν υπάρχουν οι βαθμοί 9 και 11 και βέβαια δεν μπορεί να ψηφίσει η χώρα το τραγούδι της χώρας της. Αυτό απαγορεύεται. Μας λέει ο Όλιβερ ότι θα αρχίζουν οι εθνικές επιτροπές να δίνουν το πρώτο βαθμό για να κρατήσουν το σασπένς της βραδιάς, ώστε να δώσουν το 12 τελευταίο. Au petit écran, vous aurez la possibilité de regarder. Μας λέει ότι θα μπορούμε να βλέπουμε την ψηφοφορία στα δύο ταμπλό που υπάρχουν σε αυτά τα video walls, δηλαδή τις προβολές του τείχους που σας μίλησα προηγουμένως. Ξεκινάμε λοιπόν και ξεκινάμε από την Ισπανία και τη Μαδρίτη. Ένας βαθμός στην Ελβετία. Δύο βαθμούς στη Σουηδία από την Ισπανία. Βαθμούς στη Ιουγκοσλαβία. Ιουγκοσλαβία, 3 points. Thank you very much. Iceland. 4 βαθμούς στην Ισλανδία. 4 points. Island 4 points. France 5 points. France, στη Γαλλία 5 points. 5 βαθμούς. France 5 points. Denmark 6 points. 6 βαθμούς. Denmark στη Δανία. 6 points. Denmark 6 points. United Kingdom 7 points. United Kingdom 7 Βρετανία, points. Δηλαδή 7 βαθμούς. Royaume-Uni 7 points. Germany 8 στη Γερμανία από τη Μαδρίτη. Αλμάνια 8 points. Ireland 10 points. 10 βαθμούς στην Ιρλανδία. Ireland 10 points. And then Italy. Και στην Ιταλία το άριστά της του 12 βαθμούς στο τραγούδι του Τότο Κουτούνιο. And that's the vote of the Spanish jury. Και ολοκληρώνονται οι ψήφοι της Ισπανικής Επιτροπής. Και περνάμε τώρα στη χώρα μας. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι η Ιταλία είναι πρώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα. Good evening, Zagreb. This is Athens calling. Από την Αθήνα, λοιπόν, τα αποτελέσματα είναι. Netherlands, 1 point. Στην Ολλανδία, 1 βαθμό. Faber, 1 point. Sweden, 2 points. Sweden, 2 βαθμούς στη Σουηδία. Suède 2 points. Iceland 3 points. Τις βαθμοί στην Ισλανδία από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Luxembourg 4 points. 4 βαθμούς στο Λουξεμβούργο. Luxembourg 4 points. United Kingdom 5 points. 5 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. 5 points. Cyprus 6 points. 6 βαθμούς στην Κύπρο από Αθήνα. 6 points. Cyprus 6 points. Ireland 7 points. 7 βαθμούς Ιρλανδία από Ελλάδα. Spain 8 points. 8 βαθμούς στην Ισπανία. Spain 8 points. Italy 10 points.
10 βαθμούς στην Ιταλία και όχι στο Ισραήλ, όπως είπε η Χέλγα. Στην Ιταλία, κατάλαβε Ισραήλ, η Χέλγα. Ισραήλ, it's Italy. Okay. Italy, 10 points. Ιταλία, 10 βαθμοί από την Ελλάδα. And Switzerland, 12 points. Και στην Ελβετία, 12 βαθμούς. Swiss, 12 points. And that completes the points. Και εδώ ολοκληρώνεται και η ελληνική μας ψηφοφορία. And thank you very much. Et c'est le tour au jury belge. Nous appelons la Belgique. Και πάμε στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες. Bruxelles, voici le résultat du vote du jury belge. Espagne, 1 point. Ένας βαθμός στην Ισπανία. 1 point. Spain, 1 point. Autriche, 2 points. Autriche, 2 βαθμοί στην Αυστρία. Austria, 2 points. Danemark, 3 points. Danemark, 3 points. Denmark, 3 points. La France, 4 points. 4 βαθμούς από το Βέλγιο στη Γαλλία. France, 4 points. Chypre, 5 points. 5 βαθμοί στην Κύπρο. Cyprus, 5 points. Allemagne, 6 points. 6 βαθμούς στη Γερμανία. 6 points. Germany, 6 points. Irlande, 7 points. 7 βαθμούς στην Ιρλανδία. Ireland, 7 points. Ιταλία, 8 points. 8 βαθμούς στην Ιταλία. Italy, 8 points. Islande, 10 points. 10 βαθμούς στην Ισλανδία από το Βέλγιο. Iceland, 10 points. Et le Royaume-Uni, και στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Βρετανία δίνει τους 12 βαθμούς το άριστα το Βέλγιο. 12 points. Και έτσι ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία του Βελγίου. Η Ιταλία προηγείται πάντα με 30 βαθμούς. Ακόμα είναι βέβαια πολύ νωρίς. Και περνάμε στην Τουρκία. Καλησπέριζουμε στα τουρκικά την Άγκυρα. Avec la Turquie, les meilleurs sentiments qui puissent exister. Je vous communique les résultats du jury turc. Έρχονται λοιπόν τα αποτελέσματα της Επιτροπής της Τουρκίας. Ένας βαθμός στην Ισλανδία. Iceland, 1 point. Danemark, 2 points. Danemark, 2 βαθμοί στη Δανία. Denmark, 2 points. Pays-Bas, 3 points. Pays-Bas, 3 βαθμοί στην Ολλανδία. Netherlands, 3 points. France, 4 points. France, 4 βαθμοί στη Γαλλία. 4 points. Ιρλανδ, 5 points. 5 βαθμούς στην Ιρλανδία. 5 points. Ireland, 5 points. Suisse, 6 points. Suisse, 6 points. Η Σουηδία παίρνει 6 βαθμούς από την Άγκυρα. Η Ελβετία, με συγχωρείτε. Autriche, 7 points. Η Αυστρία, 7 βαθμούς από την Άγκυρα. Italie, 8 points. Italie, 8 βαθμούς. Η Ιταλία. Italy, 8 points. Espagne, 10 points. 10 βαθμούς η Ισπανία από την Τουρκία. Spain, 10 points. Κάπου το χρειάζεται κιόλας η Ισπανία μετά από αυτά που πέρασα. Και τους 12 βαθμούς τους δίνει η Άγκυρα στη Ιουγκοσλαβία. C'est gentil. Et la Yougoslavie, 12 points. Yougoslavia, 12 points. Voilà, c'était les points attribués par les jurés turcs. Bonne fin de soirée à tous. Bonsoir, Ankara. Merci beaucoup. Au revoir. Well, I can remember last year when it started with the 12s, it never stopped. So we go πάμε on λοιπόν to τώρα Netherlands. Στην Ολλανδία. Goedenavond, Hilversum. Στο Hilversum. Have your votes, please. Good evening, Zagreb. This is Hilversum, Holland. Here are the results of the Dutch jury. Οι Ολλανδοί λοιπόν ψηφίζουν, δίνουν ένα βαθμό Austria, στην Αυστρία. Autriche, 1 point. Spain, 2 points. Spain, 2 βαθμούς στην Ισπανία. Spagne, 2 points. Turkey, 3 points. Turkey, 3 points. Turkey, 3 points. Israel, 3 βαθμούς. 4 points. Israel, 4 points. Israel, 4 points. Greece, 5 points. Η Ελλάδα παίρνει τους πρώτους της 5 βαθμούς από την Ολλανδία. Sweden, 6 points. Η Σουηδία δίνει 6 βαθμούς. Suède, 6 points. Belgium,
7 points. Το Βέλγιο δίνει 7 βαθμούς. Italy, 8 points. 8 βαθμούς στην Ιταλία. Italy, 8 points. Ireland, 10 points. 10 βαθμούς στην Ιρλανδία. 10 points. Ireland, 10 points. And France, και τους 12 βαθμούς τους δίνει στην Γαλλία. And that completes the vote of the jury of the Netherlands. Good evening to you all. Good evening, Hilversum. Η επιτροπή της Ολλανδίας. Να το κουτούνιο, ο Ιταλός τραγουδιστής που προηγείται με 46 ψήφους, δεύτερη Ιρλανδία με 39, τρίτη η Γαλλία με 25, το Ηνωμένο Βασίλειο τέταρτο με 24, και η Ισπανία με 21 ψήφους. Και περνάμε τώρα στο Λουξεμβούργο. Bonsoir Zagreb, ici Luxembourg, voici le résultat du vote luxembourgeois. Pays-Bas, 1 point. Ένας βαθμός στην Ολλανδία από το Λουξεμβούργο. Netherlands, 1 point. Suisse, 2 points. Suisse, 2 points. 2 βαθμός η Ελβετία. Royaume-Uni, 3 points. Το Ηνωμένο Βασίλειο, 3 points. 3 βαθμούς. Kingdom, η Μεγάλη Βρετανία δηλαδή. Belgique, 4 points. Το Βέλγιο παίρνει 4 βαθμούς από το Λουξεμβούργο. Belgium, 4 points. Autriche, 5 points. Η Αυστρία, 5 βαθμούς. Austria, 5 points. Ιρλανδία, 6 points. Η Ιρλανδία, 6 βαθμούς. Ireland, από το Λουξεμβούργο πάντα. Portugal, 7 points. Portugal, 7 βαθμούς, 7 η Πορτογαλία. Portugal, 7 points. Island, 8 points. 8 βαθμούς, η Ισλανδία. Iceland, 8 points. Italie, 10 points. 10 βαθμούς, Italy, η Ιταλία από points. Το Λουξεμβούργο. Italy, 10 points. Και enfin, το 12 Allemagne, πηγαίνει στη Γερμανία. Allemagne, 12 points. Germany, 12 points. Ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία του Λουξεμβούργου και θα περάσουμε τώρα με την Ιταλία πάντα νικήτρια. Περνάμε στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Λονδίνο. Hello Helga, good evening Zagreb. This is the BBC in London calling. I have here the results of the United Kingdom jury. Spain, και το Ηνωμένο Βασίλειο δίνει ένα βαθμό στην Ισπανία. Ισπανία, 1 point. Portugal, 2 points. 2 βαθμούς στην Πορτογαλία. Portugal, 2 points. Luxembourg, 3 points. 3 βαθμούς στο Λουξεμβούργο. Luxembourg, 3 points. Netherlands, 4 points. Στην Ολλανδία, 4 βαθμούς. Pays-Bas, 4 points. Yugoslavia, 5 points. 5 βαθμούς στη Ιουγκοσλαβία. Yugoslavia, 5 points. Sweden, 6 points. Στην Σουηδία, 6 βαθμούς Sweden, από το Λονδίνο. Germany, 7 points. 7 βαθμούς στη Γερμανία. Points. Αλμανία, 7 points. Austria, 8 points. Στην Αυστρία, 8 βαθμούς στο Λονδίνο. Autriche, 8 points. Ireland, 10 points. 10 βαθμούς Ireland, στην Ιρλανδία. Ireland, 10 points. Iceland, 12 points. Και τους 12 βαθμούς τους δίνει στην Ισλανδία. Iceland, 12 points. And that completes the points of the United Kingdom jury. Ολοκληρώνεται και η ψηφοφορία του από το Λονδίνο. Λακουνότς, χβάλα, et passons au jury. Και περνάμε τώρα στην Ισλανδία. Στο Ρέικιαβικ. Bonsoir, Gottkvöld. Gottkvöld. Voici les résultats du jury islandais. Για να ακούσουμε τώρα τα αποτελέσματα της Ισλανδίας. Ένας βαθμός Germany, στη Γερμανία. Τουρκία, 2 points. 2 βαθμοί στην Τουρκία. Turkey, 2 points. Ιταλία, 3 points. 3 βαθμοί στην Ιταλία. Italy, 3 points. Espagne, 4 points. Espagne, στην Ισπανία, 4 βαθμοί. 4 points. Πέντε βαθμούς στη Φινλανδία και είναι και η πρώτη πέντε βαθμοί που παίρνει η Φινλανδία και τους παίρνει από την Ισλανδία. Την Αυστρία δίνει 6 βαθμούς. Δανμάρκ, 7 points. Τη Δανία, 7 βαθμούς. Το Ρέικιαβικ. Την Ιρλανδία, 8 βαθμούς. Η Ιρλανδία που πάει καλά.
Yugoslavia, τους 10 βαθμούς. Yugoslavia, 10 points. Και τους 12 βαθμούς θα δώσει. France, 12 points. Τη Γαλλία. Αυτός είναι ο Τότο Πουτούνιο, ο Ιταλός τραγουδιστής. 12 βαθμούς λοιπόν τη Γαλλία από την Ισλανδία. Θα φύγουμε και από την Ισλανδία και θα πάμε τώρα στην Νορβηγία. Oslo. Oslo. May we have your votes, please? Are you on the line? Good evening, Zagreb. Here is Oslo. And here are the results η Επιτροπή of λοιπόν the της Νορβηγίας Belgium, έδωσε ένα point. Βαθμό στο Belgium, Βέλγιο. Belgium, 1 point. Belgique, 1 point. Cyprus, 2 2 βαθμούς στην Κύπρο. Cyprus, 2 points. Chypre, 2 points. Yugoslavia, 3 points. 3 βαθμούς στη Ιουγκοσλαβία από points. Την Νορβηγία. Yugoslavia, 3 points. Turkey, 4 4 βαθμούς στην Turkey, Τουρκία. 4 points, Turkey 4 points. Spain, 5. 5 βαθμούς points. Στην Ισπανία. Spain, 5 points. Espagne, 5 points. Sweden, 6 points. Στην Σουηδία, 6 βαθμούς Sweden, θα δώσει η Νορβηγική Επιτροπή. Denmark, 7 7 βαθμούς στη Δανία. 7 points, Denmark, 7 points. Ireland, 8 στην Ιρλανδία θα δώσει 8 βαθμούς. Ireland, 8 points. Iceland, 10 στην Ισλανδία, 10 βαθμούς. Points. Iceland, 10 points. And France, 12 points. France, 12 points. Αλία. France, 12 points. And that completes the voting of με the 10 βαθμούς διαφορά η Ιταλία από τη Γαλλία. Oslo. And now, πρώτη όμως έχει έρθει η Ιρλανδία. Hello, και περνάμε στο Ισραήλ. Jerusalem calling. Ιερουσαλήμ. Here are the results of the Israeli jury. One point. Spain. Δεν νομίζω, νομίζω ότι είναι Ιταλία. Όχι Ισπανία again, όπως νόμιζα. Please, I didn't quite δεν hear. Υπάρχει καλή ηχητική επαφή. Italy, στην Ιταλία, σωστά άκουσα, I'm στην sorry, Ιταλία yes. Italy, δίνει one ένα point. Βαθμό η Ιερουσαλήμ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ήχο ακόμα. Δύο βαθμούς στην Ολλανδία. Finland, three points. Τρεις βαθμούς στην Φινλανδία από την Ιερουσαλήμ. Norway, 4 βαθμούς στην Νορβηγία. Norvège, 4 points. Cyprus, 5 points. Cyprus, 5 points. Cyprus, 5 points. France, 6 points. 6 βαθμούς στην Γαλλία. 6 points. Denmark, 7 points. 7 βαθμούς στη Δανία. 7 points. Denmark, 7 points. Iceland, 8 points. 8 βαθμούς στην Ισλανδία. Iceland, 8 points. United Kingdom, 10 points. 10 βαθμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Royaume-Uni, 10 points. Και το άριστα, τους 12 βαθμούς, το δίνει στη Ιουγκοσλαβία. Η αίθουσα χειροκροτεί, βέβαια. And Yugoslavia, 12 points. Yugoslavia, 12 points. And that completes the points given by the Israeli jury, Jerusalem. Good evening. Good evening, Shalom, Jerusalem. And now we are going over to Denmark, Copenhagen. Good evening, Zagreb. Copenhagen calling. Here are the results λοιπόν, of the Danish Copenhagen jury. Norway, one point. Επιτροπή Norway, one point. Norwegian, one point. Cyprus. 2 βαθμούς για την Κύπρο. Points, Chypre, 2 points. United Kingdom, 3 points. 3 βαθμοί πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Δανία. Germany, 4 points. 4 στη Γερμανία. 4 points. Αλεμάνια, 4 points. France, 5 points. France, η Γαλλία παίρνει 5 France, βαθμούς. Italy, 6 points. Η Ιταλία, 6 Italy, βαθμούς. 6 points. And dear friends in Zagreb, Yugoslavia, 7 points.
και η Ιουγκοσλαβία 7 βαθμούς. Ιουγκοσλαβία 7 points, Ιουγκοσλαβία 7 points. Ireland 8 points. 8 βαθμούς η Ιρλανδία. 8 points, Ireland 8 points. Να Ιρλανδία, ο Λάιαμ Ράιλι. 8 points. Iceland, η Ισλανδία παίρνει τους 10 βαθμούς. Και η Ελβετία τους 12 από τη Δανία. And that completes the point η Ισλανδία ισοψηφεί με την Ιταλία, ενώ σταθερά η Ιρλανδία προηγείται με 79 βαθμούς. Bonsoir, Bern. Περνάμε στην Ελβετία bonsoir, και τη Βέρνη. Bonsoir Elga, bonsoir Olivier. Voici les résultats du vote du jury suisse. Θα ακούσουμε την ψηφοφορία της Ελβετίας, ένας βαθμός στη Δανία. Ισραήλ, 2 points. Israel, δύο βαθμούς στο Ισραήλ. Ισραήλ, 2 points. Pays-Bas, 3 points. Η Ολλανδία, 3 βαθμούς. Netherlands, 3 points. Belgique, 4 points. Belgique, 4 βαθμούς στο Βέλγιο από την Ελβετία και τη Δέρνη. Ιρλανδία, 5 βαθμούς η Ιρλανδία. Ireland, 5 points. Espagne, 6 points. Ισπανία παίρνει 6 βαθμούς. Spain, 6 points. Island, 7 points. Island, η Ισλανδία, 7 βαθμούς. Iceland, 7 points. Italie, 8 points. 8 βαθμούς η Ιταλία. Italy, 8 points. Ξεπερνάει κατά ένα πόντο την Ισλανδία. Wyoming, το Ηνωμένο Βασίλειο, 10 βαθμούς. United Kingdom, 10 points. Et pour couronner le tout, France, και στη Γαλλία θα δώσει η Ελβετία τους 12 βαθμούς της. 12 points. Η Γαλλία κοντεύει να πλησιάσει την Ισλανδία και την Ιταλία. Η Ιρλανδία προηγείται. Βέβαια, οφείλω να πω ότι το τραγούδι της Ιρλανδίας δεν είναι θεωρείτο καν από τα τραγούδια από τα φαβορί στο διαγωνισμό. Να ο Λάιαμ Ράιλι και η Ιρλανδική αποστολή. Alors, nous appelons, Munich, Μόναχο τώρα για τη Γερμανία. Bonsoir, Zagreb, ici Munich. Voici les résultats du vote allemand. Royaume-Uni, 1 point. Ένας βαθμός λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο. United Kingdom, 1 point. Suède, 2 points. Δύο στη Σουηδία. 2 points. Sweden, 2 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 βαθμοί στο Λουξεμβούργο. Luxembourg, 3 points. Israël, 4 points. 4 βαθμούς στο Ισραήλ. Israël, 4 points. Turquie, 5 points. Turquie, 5 βαθμούς στην Τουρκία. Turquie, 5 points. Italie, 6 points. 6 βαθμούς στο τραγούδι της Ιταλίας. Italy, 6 points. Ιρλάνδ, 7 points. 7 βαθμούς στο τραγούδι της Ιρλανδίας. 7 points. Belgique, 8 points. Belgique, 8 βαθμούς για το Βέλγιο από τη Γερμανία. Belgium, 8 points. France, 10 points. 10 βαθμούς στη Γαλλία. 10 points. France, 10 points. Et pour terminer, l'Espagne avec 12 points. Και 12 βαθμούς δίνει την Ισπανία η Γερμανία. Voilà, η Γαλλία βρίσκεται να έχει ξεπεράσει το Ιταλικό τραγούδι με 82 βαθμούς εναντί 80. Πάντα η Ιρλανδία μπροστά. Και η Ισλανδία έχει μείνει πίσω, έχει μείνει στους 73 βαθμούς. Voilà. Ιρλανδία λοιπόν έρχεται πρώτη με 91 ψήφους, δεύτερη Γαλλία με 82, τρίτη η Ιταλία με 80, τέταρτη η Ισλανδία με 73 και η Ιουγκοσλαβία με 52. Ούτε η Ισλανδία ήταν στα φαβορί. Στα φαβορί τραγούδια. Και το Green Room η ελληνική συμμετοχή ήταν κάτω. Είδαμε τους Έλληνες. Περάσαμε στη Γαλλία τώρα, που θα δώσει ένα βαθμό στην Ελβετία. 1 point. Switzerland, 1 point. Yugoslavia, 2 βαθμούς στη Yugoslavia. 2 points. Yugoslavia, 2 points. Autriche, 3 points.
Στην Αυστρία θα δώσει 3 βαθμούς η Γαλλία. Ιταλία 4 points. 4 βαθμούς στην Ιταλία. 4 points. Italy 4 points. Espagne 5 points. 5 βαθμούς στην Ισπανία από τη Γαλλία. Spain 5 points. Pays-Bas 6 points. Ολλανδία 6 βαθμούς. Netherlands 6 points. Irlande 7 points. 7 βαθμούς η Ιρλανδία. 7 points. Ireland 7 points. Belgique 8 points. 8 βαθμούς στο Βέλγιο. 8 points. Belgium 8 points. Royaume-Uni 10 points. 10 βαθμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. 10 points. United Kingdom 10 points. Et enfin Luxembourg qui est 12 βαθμούς, η Γαλλία 12 βαθμούς, Luxembourg 12 points. Et ainsi s'achève les résultats du jury français. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία από τη Γαλλία. Πάντα μπροστά η Ιρλανδία με 98 βαθμούς qui va και η φιλοξενούσα χώρα θα ψηφίσει τώρα. Zadar qui nous appelons, permettez-moi de nous l'appeler en autre langue. Θα καλέσει το Ζαντάρ και μας ζήτησε συγγνώμη και είπε να το επιτρέψουμε να το καλέσει στη δικιά του γλώσσα. Ακούτε λοιπόν. Είναι φοβερό, δεν απαντά το Ζαντάρ, δεν απαντά η ίδια η Ιουγκοσλαβία. Ξανακαλούμε το Ζαντάρ. Ζαντάρ. Στο Ζαντάρ δεν έρχεται και πάλι οι Έλληνες και πάλι η ελληνική αποστολή. Επιτέλους μας έφτασε το Ζαντάρ. Μιλάει Ιουγκοσλάβικα το Ζαντάρ. Večeras na žiri zasjeda, kao što ste rekli, u Zadru. Razlog tome je možda ljepota ovoga 30-godina Δεν μπορώ να σας πω τη Δημήτρη, διότι δεν ξέρω Ιουγκοσλάβικα. Zadar, la ville sur la côte adriatique au nord de Dalmatie, d'où autrement vient le groupe Riva, le champion. Μας λέει ότι είναι στις ακτές της Δαλματίας από όπου προέρχεται το groupe Riva που πήρε πέρσι το διαγωνισμό, που νίκησε το διαγωνισμό και τον έφερε εδώ και επιτέλους μας λέει ότι έδωσε στο Ισραήλ ένα βαθμό. Luxembourg, 2 points. Luxembourg, 2 βαθμούς στο Λουξεμβούργο. Espagne, 3 points. Espagne, 3 βαθμούς στην Ισπανία από τη Ιουγκοσλαβία. Island, 4 points. 4 βαθμούς στην Ισλανδία. Iceland, 4 points. Suisse, 5 points. 5 βαθμούς δίνει η Ιουγκοσλαβία στην Ελβετία. 5 points. Italy, 6 points. 6 βαθμούς στην Ιταλία. Italy, 6 points. Turkey, 7 points. 7 βαθμούς στην Τουρκία. 7 points. Turkey 7 points. Austria 8 points. Στην Αυστρία 8 βαθμούς. Austria 8 points. Royaume-Uni 8 points. Το Ηνωμένο Βασίλειο δίνει 10 βαθμούς στο Ζαντάρ. United Kingdom 10 points. France 12 points. Και τους 12 βαθμούς τους δίνει στη Γαλλία η Ιουγκοσλαβία. Που περνάει στους 94 βαθμούς και αν δεν απατώμε είναι δεύτερη. Σταθερά. Λισαβόνα τώρα και Πορτογαλία. Hello Zagreb, dobro veče, Lisbon calling. Here are the results. Τα αποτελέσματα λοιπόν της Πορτογαλικής Επιτροπής είναι ένας βαθμός στην Ολλανδία. Belgium 2 points. Δύο βαθμοί στο Βέλγιο. Points. Belgique 2 points. Luxembourg 3 points. Τρεις βαθμοί πάνε στο Λουξεμβούργο από την Πορτογαλία. France 4 points. France 4 βαθμοί στη Γαλλία. France 4 points. Spain 5 points. 5 βαθμοί στην Ισπανία. 5 points. Espagne 5 points. Ireland 6 points. 6 βαθμούς στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία ψηφίζεται από όλες τις χώρες. Denmark 7 points. 7 βαθμούς στην Δανία. Switzerland 8 points. 8 στην Ελβετία. Switzerland 8 points. Swiss 8 points. Italy
10 βαθμούς στην Ιταλία που πλησιάζει την Ιρλανδία, για να δούμε αν θα έχουμε κοντινό συναγωνισμό, και τους 12 δίνει στην Ισλανδία, η Πορτογαλία. Ολοκληρώνεται και η πορτογαλική ψηφοφορία. Πρόκειται πάντα η Ιρλανδία, αλλά σε απόσταση αναπνοήσει η Ιταλία με 100 βαθμούς. Το παιχνίδι ακόμα δεν έχει κρυθεί, δεν είναι καθόλου σίγουρο για το ποιος θα είναι πρώτος. Ψηφίζει η Ιρλανδία και το Δουβλίνο. Ένας βαθμός στο Βέλγιο, εδώ ο Λάιμ Ράιλι, ο Ιρλανδός. 2 βαθμούς στην Αυστρία. Norway, 3 points. Norway, η Νορβηγία παίρνει 3 βαθμούς από την Ιρλανδία. Denmark, 4 η Δανία, 4 βαθμούς. Yugoslavia, 5 points. 5 βαθμούς στη Ιουγκοσλαβία από το Δουβλίνο. United Kingdom, 6 points. 6 βαθμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Royaume-Uni, 6 points. Iceland, 7 points. 7 βαθμούς Ισλανδία. Island, 7 points. France, 8 points. 8 βαθμούς η Γαλλία. France, 8 points. Germany, 10 points. 10 βαθμούς η Γερμανία δίνει η Ιρλανδία. Allemagne, 10 points. And finally, Italy. Και στην Ιταλία θα δώσει η Ιρλανδία τους 12 βαθμούς. 12 points. Και έτσι η ίδια η Ιρλανδία δίνει την ευκαιρία στην Ιταλία να περάσει μπροστά με 112 βαθμούς, και πάλι οι Έλληνες. Hello. C'est tout. Oui. C'est... Good night, Dublin. Thank you very much. Καληνυχτίζουν το Δουβλίνο. Voilà, πέρασε λοιπόν με τις ψήφους της Ιρλανδίας το ιταλικό τραγούδι μπροστά από το ιρλανδικό, πέρασε όμως και το γαλλικό μπροστά από το ιρλανδικό. Και έχουμε πρώτη Ιταλία με 112 βαθμούς, δεύτερη Γαλλία με 106, τρίτη Ιρλανδία με 104, ο Τότο Κουτούνιο πάντα. Και περνάμε στη Σουηδία. Έχει πολύ ενδιαφέρον η πληροφορία. Good evening, Zagreb. Here is the result of the Swedish jury. Yes. We start with Yugoslavia. Δίνει λοιπόν η Σουηδία ένα βαθμό στη Ιουγκοσλαβία. Austria, 2 points. Austria, 2 βαθμούς στην Αυστρία. Autriche, 2 points. Denmark, 3 points. Denmark, 3 points. Denmark, 3 points. Germany, 4 points. 4 βαθμούς στη Γερμανία. Allemagne, 4 points. France, 5 points. 5 βαθμούς στη Γαλλία από τη Σουηδία. 6 βαθμούς στην Κύπρο. Belgium, 7 βαθμούς στο Βέλγιο από τη Σουηδία. Iceland, 8 στην Ισλανδία. Iceland, 8 points. Italy, 10 points. 10 βαθμούς στην Ιταλία και τους 12. Italy, and finally, και πάλι Ireland, Ιταλία. Και στην Ιρλανδία δίνει η Σουηδία τους 12 βαθμούς, εδώ ο Λάιμ Ράιλι. Προηγείται όμως πάντα η Ιταλία με 122 βαθμούς, ενώ η Ιρλανδία ξεπέρασε τη Γαλλία. Και πάμε τώρα στην Ιταλία να δούμε τι θα ψηφίσει, πού θα δώσει τους 12 βαθμούς. Όχι, δεν είναι. Un point sur Luxembourg. Είπε ότι δίνει τις ψήφους της Επιτροπής της Ισπανικής. Τον ξανακαλούν τώρα και συνεχίζει, γιατί δεν ακούει. Κάποιο πρόβλημα, και επεμβαίνει ο Φρανκ Νεφ, γιατί είναι υπεύθυνος, και λέει στην Ιταλία σε ποιον δίνει. Η Ιταλία συνεχίζει και ο Φρανκ Νεφ επιμένει Italia. Ότι πρέπει να ξαναρχίσει από ci την αρχή. Italia. Pronto, buonasera Roma. Vi preghiamo di cominciare da capo. Όλοι παρά καλή τους Ιταλούς να αρχίσουν από την αρχή τη βαθμολογία τους. Oui, oui, s'asseoir, s'il vous plaît.
Un point pour Luxembourg. Ένα βαθμό λοιπόν για το Λουξεμβούργο. Luxembourg, one point. Deux points pour les Pays-Bas. Δύο βαθμούς για την Ολλανδία. Netherlands, two points. Trois points pour l'Islande. Τρεις βαθμούς για την Ισλανδία. Iceland, three points. Quatre points pour Chypre. Τέσσερις βαθμούς για την Κύπρο. Quatre points, Cyprus. 4 points. 5 points pour l'Allemagne. 5 βαθμούς για τη Γερμανία από την Ιταλία. 5 points. 6 points pour le Royaume-Uni. 6 βαθμούς για το Ηνωμένο Βασίλειο. United Kingdom, 6 points. 7 points pour le Danemark. Danemark. 7 για τη Δανία. Denmark, 7 points. 8 points pour l'Espagne. L'Espagne, 8 βαθμούς για την Ισπανία. 8 points. 10 points pour la Yougoslavie. 10 βαθμούς δίνει στη Ιουγκοσλαβία η Ιταλία και για να δούμε αν θα επαναληφθεί αυτό, αν θα δώσει τους 12 βαθμούς στην Ιρλανδία. Όχι, η Ιταλία δίνει στην Αυστρία τους 12 βαθμούς της. Δεν ψήφισε καθόλου η Ιρλανδία. Έτσι τελειώνει και η ψηφοφορία της Ιταλίας. Η Ιταλία έρχεται πρώτη με 122 βαθμούς, δεύτερη η Ιρλανδία με 116 και τρίτη η Γαλλία με 111 βαθμούς. We have all the lines, but we are calling Austria now. Guten Abend, Wien, wie geht's? Alles klar? Das dürfte doch nicht schief gehen, oder? Wien ist doch... Ich hoffe nicht. Guten Abend, Zagreb. Guten Abend. This is Vienna calling. Here are the results of the Austrian jury. United Kingdom, 1 point. United Kingdom, 1 point. Royaume-Uni, 1 point. France, 2 points. France, 2 points. France, 2 points. Germany, 3 points. Germany, 3 points. Allemagne, 3 points. Belgium, 4 points. Belgium, 4 points. Το Βέλγιο από την Αυστρία. Luxembourg, 5 points. Luxembourg, 5 points. Στο Λουξεμβούργο. Denmark, 6 points. 6 βαθμούς στη Δανία. 6 points. Denmark, 6 points. Italy, 7 points. 7 βαθμούς στην Ιταλία. 7 points. Italy, 7 points. Spain, 8 points. 8 στην Ισπανία από την Αυστρία. Espagne, 8 points. Iceland, 10 points. 10 βαθμούς στην Ισλανδία. 10 points. Island, 10 points. And Ireland, 12 points. Και δίνει τους 12 βαθμούς στην Ιρλανδία. Ireland, 12 points. Ναι, ο Λάιον Ράιλι. Πλησιάζουν πάρα πολύ κοντά πάλι. Είναι πρώτη Ιταλία με τη διαφορά μιας μόνο ψήφου. Και μένουν δύο χώρες ακόμα να ψηφίσουν. Ιταλία 129 ψήφους, Ιρλανδία 128, Ισλανδία πέρασε τρίτη με 117, η Γαλλία με 113 και το Ηνωμένο Βασίλειο με 84 βαθμούς. And United Kingdom. So, voilà, mais nous avons encore deux jolies, n'est-ce pas? Voilà. We are calling Nicosia, Cyprus. Good evening, Kalispera. Oh, Kalispera. Hello, Zagreb. This is Nicosia calling, and here are the results of the Cyprus jury. Switzerland, 1 point. Switzerland, 1 point. Suisse, 1 point. Netherlands, 2 points. Netherlands, 2 points. Pays-Bas, 2 points. United Kingdom, 3 points. United Kingdom, 3 points. Royaume-Uni, 3 points. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Luxembourg, 5 points. Luxembourg, 5 points. Luxembourg, 5 points. Greece, 6 points. Grèce, 6 points. France, 7 points. France, 7 points. France, 7 points. Spain, 8 points. Spain, 8 points. Espagne, 8 points. Yugoslavia, 10 points. Yugoslavia, 10 points.
Yugoslavie, 10 points. Thank you. And Italy, 12 points. And we have to wait for the applause to stop. And Italy, 12 points. Italy, 12 points. And that completes the results of the Cyprus jury. Thank you. Good night, Nicosia. Ça se voit déjà, n'est-ce pas? Bon. And the last jury to vote is the Finnish jury. Hello, Helsinki, Hyvä Ilta. Hyvä Ilta, Zagreb. This is Helsinki with the results of the Finnish jury. Yugoslavia, 1 point. Yugoslavia, 1 point. Yugoslavia, 1 point. Austria, 2 points. Austria, 2 points. Autriche, 2 points. Switzerland, 3 points. Switzerland, 3 points. Suisse, 3 points. Ireland, 4 points. Ireland, 4 points. Ireland, 4 points. Israel, 5 points. Israel, 5 points. Israel, 5 points. Cyprus, 6 points. Cyprus, 6 points. Chypre, 6 points. Iceland, 7 points. Iceland, 7 points. Island, 7 points. Italy, 8 points. Italy, 8 points. Italy, 8 points. Spain, 10 points. Spain, 10 points. Espagne, 10 points. And finally, France, 12 points. And France, 12 points. France, 12 points. And that completes the vote of the Finnish jury. Thank you for a splendid transmission and good night. Thank you very much and have a nice evening, Helsinki. Good night. What do we have? Nous avons le vainqueur. France. Elias, εδώ ο Τόσο Κουτούνιο. Τέταρτη η Ισλανδία και πέμπτη η Ισπανία. La chanson gagnante du 35e concours Eurovision de la chanson 1985. Δεν ήταν εύκολη νίκη. Ένα λάθος ήταν συνέχεια με την Ιρλανδία. Να λοιπόν η Ιταλία που θα πάρει το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό. Η Ιταλία που είχε ξανακερδίσει το 1964 στην Κοπενχάγη με το τραγούδι Νόνο Λετά και με την Τριλιόλα Τσινκουέτη. Είναι λοιπόν η δεύτερη φορά που κερδίζει η Ιταλία και κερδίζει ο Τότο Κουτούνιο για τη χώρα του. Τον βλέπουμε συνέχεια. Οφείλω να πω ότι το ιταλικό ήταν το πρώτο φαβορί τραγούδι από ό,τι ακουγόταν και από ό,τι συζητούσαμε. Το ιταλικό, το γαλλικό ήταν ένα από τα φαβορί και το τραγούδι του Λουξεμβούργου, το οποίο όμως δεν έχει πάει καθόλου καλά. Της Ιρλανδίας δεν ήταν καθόλου φαβορί, δεν συζητιόταν καθόλου. Περιμένουμε τον Τότο Κουτούνιο να έρθει στη σκηνή όπου θα μας ερμηνεύσει το τραγούδι του. Του χρόνου λοιπόν ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα φιλοξενηθεί στην Ιταλία. Βλέπουμε συνέχεια τον Τότο Κουτούνιο. De la chanson italienne. Μια δύσκολη νίκη, γιατί το πάλεψε σκληρά με την Ιρλανδία. Και μια νίκη που την καθόρισε η ίδια η Ιρλανδία, δίνοντας 12 βαθμούς στο ιταλικό τραγούδι. Να τους λοιπόν μπαίνει στην αίθουσα ο Τότο Κουτούνιο, ο νικητής του 35ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Δέχεται τα συγχαρητήρια της ορχήστρας, ο κόσμος χειροκροτεί. Toutes nos félicitations. Et la canzone est vostra. Δέχεται τα συγχαρητήρια και των παρουσιαστών. Et nous appelons maintenant Monsieur Goran Radman, producteur exécutif du 35e concours Eurovision, la chanson qui va remettre le prix
για να δώσει τα συγχαρητήριά του Νάτος, ο διευθυντής της τηλεόρασης, στον Τότο Κουτούνιο. We call upon Mr. Goran Radman, the executive producer of the Eurovision Song Contest 1990, to present the λοιπόν ένα από τα περίφημα κρύσταλλα της Ιουγκοσλαβίας. Αυτό είναι το δώρο, είναι το βραβείο. Και βέβαια τα απαραίτητα λουλούδια. Μπράβο, μπράβο. Η αίθουσα και βέβαια τα ακροατήρια όλων των χωρών περιμένουν τον Τότο Κουτούνιο να μας πει κάποιες κουβέντες, κάποια λόγια. Grazie. Απλώς μας λέει ευχαριστώ. Questa vittoria la dedico a tutti i miei amici cantanti italiani. Και ότι αφιερώνει αυτή τη νίκη σε όλους τους φίλους, τους τραγουδιστές της Ιταλίας. Non siamo mai riusciti a vincere questa bellissima manifestazione. Quindi che metà di Gigliola Cinquetti nicchiese questo suo diagonismo. La mia che ha creduto in me. Grazie. Che pari ma sincerità. Για μια ενωμένη Ευρώπη όπως είναι και ο τίτλος του τραγουδιού του. Et voilà, c'est tout. Nous allons. Έτσι λοιπόν τελειώνει ο 35ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Θα ακούσουμε για μια φορά ακόμα τιμητικά το τραγούδι που νίκησε. Οι παρουσιαστές μας καληνυχτίζουν, οι δημοσιογράφοι με τα φλάτ είναι πανέτοιμοι για τις συνεντεύξεις στον Τότο Κουτούνιο. Θα σας καληνυχτίσω λοιπόν και εγώ εκ μέρους όλης της ελληνικής αποστολής από το Ζάγκρεπ και από αυτή την κάπως δύσκολη και με προβλήματα μετάδοση. Σας αφήνω να απολαύσετε το τραγούδι μαζί το 1992 του Τότο Κουτούνιο που κέρδισε τον 35ο διαγωνισμό. Θα στέλνω καλή νύχτα από όλους εμάς εδώ στο Ζάγκρεπ. Ακούστε το. Φίλες και φίλοι, καλή σας νύχτα. Unite, unite Europe. Con te, così lontano e diverso. Con te, amico che credevo perso.